έχω μαζί μου τον πρόεδρο της Επιτροπής Περιβάλλοντος, τον κύριο Θεοπέμπτου. Καλημέρα, καλό μήνα, κύριε Θεοπέμπτου. Καλημέρα, καλό μήνα σε όλους. Πρωτού πάμε σε αυτό το πάρκο που θέλουν να κάνουν στο Λιθροδόντα, γιατί θα έχουμε κι άλλους στην περιοχή εκεί να μιλήσουμε με αυτό το θέμα. Να μας εξηγήσετε λίγο για αυτή την ευρωπαϊκή οδηγία για πρόθεση της επισκευής αγαθών. Θεσπίζει κανόνες, έτσι, η Ευρωπαϊκή Ένωση, που σημαίνει τι, κύριε Θεοπέμπτου, ποιος να μασάζει τα πράγματά μας και για ποια πράγματα μιλούμε, για τι συσκευές μιλούμε. Εντάξει, η σοβαρή αλλαγή που γίνεται αφορά το θέμα της ικανότητας μιας συσκευής να διορθωθεί. Δηλαδή αν μπορεί να σάσεις το πλυντήριό σου για παράδειγμα. Ναι. Οπότε θα υπάρχει, θα ξέρεις που πριν, ότι το πλυντήριο το οποίο θα αγοράσεις μπορεί να επισκευαστεί. Θα ξέρεις που πριν ότι για τα επόμενα 10 χρόνια θα έχει εξαρτήματα. Θα έχει ειδικά εκπαιδευμένους τεχνικούς η κάθε χώρα για να διορθώνουν κοινό το πλυντήριο που αγοράσες. Θα έχει το manual, μου φεύγει τώρα η ελληνική λέξη. Ναι, το εγχειρίδιο είναι αυτό. Το ναι. εγχειρίδιο είναι επιδιόρθωσης πάνω στην ιστοσελίδα. Και αν αγοράσες π.χ. το πλυντήριο και χάλασε, στην ιστοσελίδα της εταιρείας θα ξέρεις τι είναι οι ειδικά εκπαιδευμένοι τεχνικοί να σάζουν το πλυντήριο. Μα του τα ούλα να στην Κύπρο, να γίνονται στην Κύπρο. Δηλαδή τώρα, αν πάω να αγοράσω τώρα ας πούμε ένα πλυντήριο, πρέπει να μου τα δώσει όλα αυτά ο άνθρωπος που είναι να αγοράσω το πλυντήριο, δηλαδή τα άτομα που μπορούν να το επισκευάσουν ότι για 10 χρόνια να έχω ανταλλακτικά, να μπορεί να μου το... Η οδηγία μπαίνει σε εφαρμογή τον Ιούλιο του 2026. Επομένως, ό,τι μπει στην αγορά μετά από την εφαρμογή της νομοθεσίας, τότε θα εμπίπτει κάτω από αυτούς τους κανόνες. Και μιλούμε για προϊόντα είτε εισάγονται είτε κατασκευάζονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όποιος θα βάσει στην αγορά θα κάνει αυτό το. Μάλιστα, αλλά το 26. Ας ελπίσουμε ότι θα το έχουν χρόνο να ετοιμαστούν. Φαντάζομαι θα το έχουν μαθεί. Έχουν χρόνο, ναι. Όλοι. Αλλά να εξηγήσω επίσης ότι υπάρχει και αλλαγή κάπου αλλού σε μια άλλη οδηγία, η οποία θα πρέπει πάνω στα προϊόντα να έχει έναν κωδικό για να μπορεί να μαζέψει, να μάθει πληροφορίες που πριν. Δηλαδή να μπορεί να πάρει με το κινητό σου και να μάθεις ό,τι μπορεί να σου δώσει πληροφορίες η κατασκευαστική εταιρεία σχετικά με το προϊόν. Μάλιστα. Ένας εδώ μου γράφει τώρα όνειρα θερινής νυχτός. Ξέρετε, κάμαμε τον κόσμο και όχι άδικα, με όλα όσα ζούμε και όλα όσα βλέπουμε στον τόπο μας. Εντάξει, κάποια πράγματα αν τα ακούμε θεωρούμε ότι στη σφαίρα της φαντασίας για να υλοποιηθούν. Να εξηγήσω ότι έχει μια... Ένα πάρα πολύ μεγάλο πακέτο αλλαγών τα οποία προγραμματίσαν για να γίνουν πριν το 2030 και θα δούμε, ήδη ξεκινήσαν και περνούν και τελειώνουν, θα δούμε φοβερές αλλαγές ιδιαίτερα σε σχέση με θέματα που έχουν με το περιβάλλον και τους καταναλωτές, γιατί για παράδειγμα θα δείτε τώρα και που θα αλλάξουν οι συσκευασίες των προϊόντων. Δεν θα επιτρέπεται να πιένεις σε ένα φούρνο να πιέσεις φαΐ μέσα σε πλαστικά. Θα πρέπει να έχει ο φούρνος επαναχρησιμοποιήσιμα πλαστικά. Θα μπει σε εφαρμογή το σύστημα που δίνεις τα 50 σεντ και επιστρέφεις, τα παίρνεις πίσω όταν επιστρέψεις την μπουκάλα. Έχει φοβερές αλλαγές οι οποίες έρχονται. Αυτά που γίνεται και στο εξωτερικό, που υπάρχουν μηχανήματα που μάλιστα, τα παίρνεις τα πλαστικά σου, την μπουκάλα σου και σου δίνει χρήματα πίσω, έτσι. Δίνει τα λεφτά σου πίσω, ναι. Για να δούμε. Είναι, ελπίζω να είμαστε καλά ως το 30, θα τα ξαναπούμε. Εντάξει, τούτα είναι να μπουν στην εφαρμογή σύντομα με την προϋπόθεση ότι το 30 θα έχουν και αποτέλεσμα. Μάλιστα, πολύ καλά. Λοιπόν, το είδαμε χθες και όταν μιλούσαμε στο τηλέφωνο για να έχουμε αυτή τη συζήτηση και το ρεπορτάζ του συνάδελφου του Άγγελου του Νικολάου στο Φιλελεύθερο για αυτό το ηλιακό πάρκο που θέλουν να κάνουν στην περιοχή Λιθροδόντα Αναλιώντα Μαθιάτη, μια συγκεκριμένη εταιρεία. Αν το κάνουν, θα είναι το μεγαλύτερο ηλιακό πάρκο. Έχουμε ήδη μελέτη εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον και από την μελέτη μαθαίνουμε ότι αν θα προχωρήσει σημαίνει ότι πρέπει να χάσουμε περίπου 1500 πεύκα μεγάλης ηλικίας. Είναι αυτό το έργο αυτή τη στιγμή που βρίσκεται, είναι στο στάδιο της δημόσιας διαβούλευσης, κύριε Θεοπέμπτου?
Αυτή τη στιγμή είναι στο στάδιο της δημόσιας διαβούλευσης στη διαδικασία του Τμήματος Περιβάλλοντος, γιατί τον περασμένο Δεκέμβρη έκαναν παρουσίαση του έργου στις κοινότητες στον κόσμο, για να έχουν υπόψη τους, γιατί αυτόν προβλέπει η νομοθεσία. Και τώρα που άκουσαν υποτίθεται τα σχόλια και τις απόψεις του κόσμου, ετοίμασαν την περιβαλλοντική τους μελέτη, την οποία έχουν υποβάλει στο Τμήμα Περιβάλλοντος. Με βάση τον νόμο, το Τμήμα Περιβάλλοντος τη βάζει σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 24 του Αυγούστου. Όποιος θέλει μπορεί να πάει εκεί να υποβάλει απόψεις. Να κατεβάσει τη μελέτη φυσικά πρώτα, να διαβάσει, να δείξει. 24, είπατε έτσι, 24 του Αυγούστου. 24 του Αυγούστου, και μετά από αυτό θα συνέλθει η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία θα εξετάσει τι λέει ο κόσμος, τι λέει η εταιρεία, θα ακούσει τις απόψεις όλων των κυβερνητικών τμήματων και θα ετοιμάσει γνωμάτευση, η οποία μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Ναι. Να βάλω στην κουβέντα μας και τον αναπληρωτή πρόεδρο της Επιτροπής σας, ο κύριος Σκέτηρος, ο οποίος εχθές έκαμε μια ανάρτηση και σας έκαμε τάκ, κύριε Θεοπέμπτου, με την έννοια ότι θέλει έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής Περιβάλλοντος ο Νίκος ο Σκέτηρος. Καλημέρα, κύριε Σκέτηρε, καλό μήνα. Στον κύριο Θεοπέμπτου και στους ακροατές, καλό μήνα. Λοιπόν, είδα την ανάρτηση σας εχθές. Τι, μα σοσάρετε, κύριε Σκέτηρε. Να σου πω, θα σου επιβεβαιώσει, μιλήσαμε χθες με τον κύριο Στοπερτού. Θα σου επιβεβαιώσει ότι συνήθως αυτό γίνεται, αυτό το οποίο έγραψε στην ανάρτηση μου. Ό,τι δηλαδή προχωρούν, κάνουν τις τραβάρες τους και στη συνέχεια διατάσσονται έρευνες και μελέτες, οι οποίες δεν καταλήγουν πουθενά και μένουν σε κάποιο σιρτάρι. Και δεν είναι μία η περίπτωση, δεν θα αναφερθώ στο μεγάλο θέμα, για παράδειγμα που θυμόμαστε όλοι, των ερευνών για τον ΑΚΑΜΑ, που κανένας δεν ξέρει ποιος ευθύνεται τι έγινε και ποιος... Φοβάστε ότι να προχωρήσουν να κόψουν, ας πούμε, τώρα τα ΠΕΦΚΑ και ύστερα... Μα συνέβηκε στο παρελθόν, όταν είχαμε την περίπτωση στις Πλάτρες, εκεί της ξενοδοχειακής μονάδας, θυμάστε κύριε Θεοπέμπτου, είχε εγγραφεί και ως... Μάλιστα είχε εγγραφεί και ως αυτεπάγγελτο το θέμα στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Μέχρι να πάνε να έρθουν να λάβουν αποφάσεις, είχαν κοπεί ένα σωρό δέντρα, περισσότερα από 100, και τους επιβλήθηκε ελπισπρόστιμο γύρω στα 800 ευρώ. Είχα πάθει σοκ όταν έμαθα αυτό το πράγμα. 800 ευρώ πρόστιμο για καμιά εκατοστή δέντρα. Μπορεί να κάνω λίγο λάθος στον αριθμό πάνω κάτω, το περίπου 100, δεν θυμάμαι ακριβώς τον αριθμό. Να τα πουλούσε σκάρβουνα. Ξύλα να τα πουλούσες, θα έβγαζες πολύ περισσότερο. Και πρέπει να σου πω ότι χθες έλαβα φωτογραφίες από την περιοχή εκείνη που μας είπαν ότι θα διευθούν νέα δέντρα, θα γίνει ανάπλαση του χώρου, θα ληφθούν μέτρα περιβαλλοντικά για να μην προκύψει οτιδήποτε πρόβλημα στο πέρα. Αν δεις τις φωτογραφίες, αυτή τη στιγμή μετά από 1-1,5 χρόνο, θα πάθει σοκ. Είναι σε ελληνιακό τοπίο η περιοχή εκείνη. Μιλάτε για τις Πλάτρες τώρα. Ναι. Ναι. Θέλει να σου πω για άλλα, εκεί στο Ζήγη. Επίσης είχαν κοπεί. Μα πόσα. Κάθε εβδομάδα στην Επιτροπή βλέπουμε παρόμοιες περιπτώσεις. Ναι. Γι' αυτό είναι που προσπάθησα χθες να προλάβουμε, παρά το γεγονός ότι υπάρχει μια διαδικασία, αλλά εγώ δεν έχω εμπιστοσύνη. Δεν έχετε εμπιστοσύνη. Ωραία. Κύριε Θεοπέμπτου, θα σας δώσω τον λόγο, αλλά επειδή έχω στη γραμμή και τη νέα κοινοτάρχη που εκλέγει τώρα με τις εκλογές στο Λιθροδόντα, είναι στην περιοχή τους. Να την ακούσουμε, κύριε Σκέτηρε, μείνετε και εσείς στη γραμμή. Είναι η Όλβια η Χριστοφόρου και να της ευχηθούμε και καλή δουλειά. Κύριε Χριστοφόρου, καλημέρα και καλό μήνα. Καλημέρα. Καλή δουλειά. Αρχίζετε με δύσκολα. Ήβρατε μπροστά σας. Μπήκετε στα βαθιά. Γιατί παρουσιάστηκε αυτό το έργο στις κοινότητες σας το Δεκεμβρίο, όπου εσείς δεν είχατε εκλεγεί. Μετά τον, έτσι τώρα είχαμε τις εκλογές. Η υπόθεση αυτή είναι από το 2020. Μάλιστα. Και το 2021 έγινε μια επιστολή διαμαρτυρίας από τους τότε κοινοτάρχες προς την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, Τμήμα Κτηματολογίου, Πολεοδομίας, Τμήμα Δασών κλπ. Τότε έμεινε έτσι η κατάσταση, ξαναπαρουσιάστηκε το 23, που πάλι έγινε μια επιστολή ένστασης, πάλι στα αρμόδια τμήματα, τον Σεπτέμβριο του 23. Άρα οι κοινότητες σας και ο Λιθροδόντας και ο Ναλιόντας και ο Μαθιάτης διαφωνείτε. Βεβαίως. Είναι ως κοινοτικά συμβούλια που είναι μέσα στα διοικητικά όρια των κοινοτήτων μας,
Εμείς δεν είμαστε κάθετα αρνητικοί και δεν προτιθέμεθα να δώσουμε τη συγκατάθεσή μας. Και θα κινητοποιηθούμε άμεσα ως κοινοτικά συμβούλια, ως κοινοτάρχες και ως κάτοικοι των κοινοτήτων μας, αρμόδιοι φορείς κλπ. Να είστε. Κύριε Θεοπέμπτου, τώρα τι θα κάνετε, ναι. Θα κάνετε τριέκτακτη συνεδρία για να προλάβετε, όπως λέει και ο κύριος Κέττυρος. Νομίζω ότι το τι πρέπει να γίνει είναι πρώτα να δούμε τη διαδικασία, να λήξει το θέμα της διαδικασίας της διαβούλευσης, η οποία έχουμε σίγουρα με αυτή τη διαδικασία δεν πρόκειται να γίνει τίποτε πριν τον Αυγουστό. Οπότε επειδή λήγει τέλος του Αυγούστου, καταλαβαίνετε ότι μετά θα μαζευτούν οι απόψεις των κυβερνητικών τμήματων. Εγώ θεωρώ ότι η πιο σωστή διαδικαστικά εποχή είναι η πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη, που θα έχουμε πλέον όλα τα στοιχεία και τις απόψεις, αλλά δεν θα έχει υπαρθεί η απόφαση. Ναι. Εκτός αν το ξέρουν ότι επειδή είναι να το συζητήσουμε στην Επιτροπή, να τρέξουν να το κάνουν, αλλά πολλά το ασφαλεί. Άρα όμως πρέπει να έχουμε όλοι έννοια, ίσως και οι κοινότητες, κυρία Χριστοφόρου, να μην αρχίσουν κάποιοι να κόφκουν τα πεύκα εκεί. Σίγουρα, σίγουρα. Αν δείτε κάτι ύποπτο, να καλέσετε τους βουλευτές τα μέλη. Μας είπαν ότι τα πεύκα είναι κατεστραμμένα από την Πιτροκάμπη. Ναι. Τι το είπαν τούτον, το τμήμα δασών, ποιο το λέει τούτον, κυρία? Γιατί το είδα και εγώ χτες. Η μελέτη της εταιρείας είπε μας ότι 1500 πεύκα εγκαταστραμμένα. Πέστε μου εσείς. Η Πιτροκάμπη είναι ένα έντομο που έρχεται και φεύγει. Ο πεύκος ξαναγεννιέται. Βγάζει βελόνες νέες. Άρα δεν είναι αυτό που λένε. Είναι έτσι για κοροϊδία, πιστεύω. Ότι είναι κατεστραμμένα 1500 πεύκα από την Πιτροκάμπη. Μάλιστα. Κύριε Κέττυρε, θέλετε να πείτε κάτι? Ναι, αυτό που θέλω να προσθέσω είναι ότι χθες που συνεννοηθήκαμε λίγο με τον κύριο Θεοπέμπτου, μιλήσαμε για το συγκεκριμένο θέμα. Όντως ο άνθρωπος μου έστειλε να δω την περιβαλλοντική μελέτη, γιατί είχε το σύνδεσμο, για να τη διαβάσω να τη δω. Πρέπει να σας πω και να το έχουν υπόψη τους οι πολίτες, ότι δεν είναι καθόλου εύκολο να διαβάσουν την περιβαλλοντική μελέτη ή οποιοδήποτε ενδιαφερόμενοι για να καταθέσουν απόψεις. Όλο το απόγευμα έψαχνα μέσα από την ιστοσελίδα, όχι από το σύνδεσμο του, που μου έστειλε ο Χαραλαμπός, αλλά από την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, να βρω ένας πολίτης πώς θα μπει να ψάξει να βρει τη συγκεκριμένη μελέτη. Σας λέω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να ψάξει να το βρει. Θα πρέπει να δούμε και από τη δική σας την ιστοσελίδα έκκληση κάνω, αλλά και από τους δικούς μας τους συνδέσμους, να βάλουμε και στην πρόεδρο της κοινότητας αναφέρομαι, να βάλουμε τους συνδέσμους για να μπορέσει ο κόσμος να το δει. Γιατί από την ιστοσελίδα τη συγκεκριμένη, την επίσημη, θα φάνε τη ζωή τους και δεν θα μπορέσουν να την διαβάσουν, να την εντοπίσουν. Εγώ φοβούμαι και λίγο τον μήνα, δεν ξέρω κύριε Θεοπέμπτου. Φοβούμαι ότι ο μήνας ο κόσμος λείπει, ξέρω εγώ τώρα. Φοβούμαι και να μην μας επικαλεστούν αυτές τις εξυπνάδες για τις πιδιοκάμπες και τις αρρώστιες και τις ακατεστραμμένα δέντρα για να πάνε να τα κόψουν. Οφείλουν να κάνουν συγκεκριμένες έρευνες και να δώσουν λύσεις για να αναγεννήσουν τα δέντρα, να τα βοηθήσουν τα δέντρα και όχι όποτε παρουσιάζεται πρόβλημα στα δάσημα, ναι, να πηγαίνουμε να κόφουμε τα δέντρα για να κάνουμε ένα. Κάτι λέει η κυρία Χριστοφόρου, ξαναπέστε μας. Πέρασα εγώ εχθές από εκεί. Και? Μια χαρά είναι τα πεύκα, από ό,τι καταλάβω. Ναι. Ναι. Μια χαρά είναι τα πεύκα. Είσαστε από τον Λιθροδόντα, γεννηθήκετε και μεγαλώσετε μέσα στα πεύκα και μέσα στα δάση. Αν δεν καταλαβαίνετε εσείς, δεν ξέρω ποιος καταλάβει. Να μας δώσει λίγο η κυρία Χριστοφόρου, έτσι λίγο παρόλο που ξέρουμε πάνω κάτω την περιοχή, αλλά δώστε μας λίγο την εικόνα της περιοχής σας, κυρία Χριστοφόρου. Και εκεί ο Λιθροδόντας. Ναι, από τον δρόμο Ματιάτη προς Αναλιώντα, ναι, στα δεξιά. Είναι περιοχή γαλήνη, έχει και τουρκοκυπριακές περιουσίες εκεί. Και έχει πολλά, έχει πράσινων αρκετών αυτή η περιοχή, έτσι. Ναι, εφάψεται, είναι κοντά σε μια εκκλησία που πέφτησαν οι προσίες του Λευκονίκου, του Αγίου Νικολάου. Στήνεται μια παρακάτω. Μπορούσε τούτη περιοχή να αξιοποιηθεί διαφορετικά. Ναι. Παραδείγματος χάρη να κάνει κάποιος αίτηση να πάρει έναν κρατικό τεμάχιο, να γίνει γεωργός, διότι έχει πολλούς που ενδιαφέρονται. Αλλά η κυβέρνηση δυστυχώς τους κόβει τα πόδια. Ναι. Κύριε Θεοπέμπτου, υπάρχει ένα θέμα με ποιες διαδικασίες δίνεται η κρατική γη, και μάλιστα σε τέτοιες περιπτώσεις τόσες μεγάλες εκτάσεις.
Είναι ένα από τα θέματα του τον ούλον που μιλούμε τώρα, είναι ούλον κρατική γη. 2,5 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα, κύριε Θεοπέμπτου. Από τα 3,700. Πόσα είναι, πόσα τετραγωνικά? 3,700 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα, δοθήσαν τα 2,5. Άρα θα πάρει τον το πάρκο να θα γίνει 2,5 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα. Και εν όλων κρατική γη εκεί. Μάλιστα. Έχει κλείσει την τουρκοκυπριακή γη, την οποία με βάση την επιστολή του κοινοτήτων θα δυσκολεύουν πάρα πολλά τους γεωργούς που την ενοικιάζουν για να μπορούν να την καλλιεργούν. Αλλά είναι θέμα με ποιες διαδικασίες δίνουμε τόση μεγάλη έκταση κρατική γη. Ιδιαίτερα σε μια περιοχή που και οι κοινότητες οι ίδιες με βάση την επιστολή τους είχαν διάφορα πράγματα τα οποία θα ήθελαν να κάνουν στην περιοχή κοντά στις κοινότητες τους σε αυτήν την περιοχή. Γιατί τούτη η μανία που έχουμε να τρώμε τη γη, να το πω χαρακτηριστικά, έλεγα και στην προηγούμενη ώρα της εκπομπής ότι στην Νότιο Κορέα έβλεπα στους αυτοκινητόδρομους, μέσα στη μέση του αυτοκινητόδρομου που εμείς έχουμε νησίδα, αυτή είναι τα φωτοβολταϊκά. Βλέπεις εκτάσεις χιλιόμετρα αυτοκινητόδρομοι και μέσα στη μέση είναι φωτοβολταϊκά. Γιατί και κάποτε βάλουν τα για στέγαση του ποδηλατόδρομου. Αλλά η θεωρία είναι ότι πρέπει πρώτα να αξιοποιήσεις τις στέγες. Δεν είναι σωστό να κάνεις τούτα τα μεγάλα τα φωτοβολταϊκά. Έπρεπε να βοηθήσουμε τον κόσμο να βάλει πάνω στη στέγη. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει αυτή η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα αυτή η προώθηση έντια για φωτοβολταϊκά πάρκα. Να ξέρετε ότι το 2028 και μετά θα πρέπει το κάθε κτίριο, δημόσιο κτίριο που χτίζεται, να είναι μηδενικό ρήπο. Δηλαδή, θα πρέπει να έχει τόπο να βάλει τα φωτοβολταϊκά του, θα βάλει θέρμανση ψύξη που δουλεύει μόνο με ηλεκτρισμό και θα βάλει φωτοβολταϊκά και θα έχει τον ηλεκτρισμό. Μα τα καινούργια τώρα δεν τα έχουν, κύριε Θεοπέμπτου, βλέπω πολυκατοικίες και καινούργιες, ας πούμε, που χτίζονται, είναι όλες με τα φωτοβολταϊκά του και τα. Ναι, τώρα μιλούμε για. Για τα μεγάλα κτίρια και για τα δημόσια κτίρια, λέτε, μάλιστα. Και θα ξεκινήσει τα δημόσια κτίρια, όποια είναι καινούργια ή όποια είναι. Κάνουν μεγάλη ανακαίνιση να το κάνουν. Και επίσης υπάρχει γύρω στις 400.000 υπήρχαν πριν λίγο καιρό γενές θέσεις στην Ευρώπη ανθρώπων τεχνικών που είναι καταρτισμένοι και αδειοδοτημένοι να κάνουν εγκαταστάσεις heat pumps, αντλίες θερμότητας. Γιατί βγάζουν την κεντρική θέρμανση. Έχει πάρα πολλές χώρες που απαγορεύσαν και τα τζάκια σε συγκεκριμένη ημερημηνία και μετά. Για παράδειγμα, αν δεν κάνω λάθος, η Αυστρία είναι μετά το 26, δεν γίνεται να κάνει τσάκι. Και όλοι κινούνται σε αυτήν τη μορφή, γιατί άμα βάλω ένα φωτοβολταϊκό, το οποίο θα μου δίνει τη θέρμανση μου, τη ψύξη μου, και θα λειτουργεί και το σπίτι, μειώνονται δραματικά τα έξοδα του σπιτιού. Άλιστα. Και κάτι σοβαρό τούτο, και πρέπει να το κοιτάξουμε. Αλλά εμείς δεν είμαστε έτοιμοι για τούτα. Πηγαίνουμε για το εύκολο κέρδος. Γίνεται το πράγμα. Αν είχε ο καθένας μας τα φωτοβολταϊκά πάνω που τις στέγες τους, θα χαμένουν. Κύριε Κέτσιρ, εδώ μου γράφουν να είσαστε σίγουροι, γράφει ο κόσμος, ότι θα προχωρήσουν γιατί τα χρήματα είναι πολλά. Άλλος λέει να προσέχουμε τώρα γιατί μπορεί να κάψουν αυτά τα δέντρα. Εντάξει. Και άλλος λέει. Ναι. Πρέπει να έχουμε όλοι τα μάτια μας ανοιχτά, να παρακολουθούμε το θέμα, διότι είναι αυτές τις μέρες που γίνονται τα μεγάλα βήματα. Τα μεγάλα βήματα. Κυρία Χριστοφόρου, πρέπει να έχετε έννοια, εσείς οι κοινότητες εκεί. Ναι, να είμαστε τη φυλακή, λέω το, τι να βδασώ. Έχουμε το αρχικό στο πρόσθελ. Να είναι και έτοιμοι με τις μελέτες για να καταθέσουν απόψεις και οι επηρεαζόμενοι και βεβαίως οι κοινότητες, αλλά και οι κάτοικοι οι οποίοι θέλουν να καταθέσουν, πρέπει να έχουν πρόσβαση στην περιβαλλοντική μελέτη για να είναι και διαβασμένοι. Γιατί ξέρετε, όλοι αυτοί οι μεγάλοι επιστήμονες που βγάζουν άρρωστα τα δέντρα για να τα κόψουν, να τα καταστρέψουν και να τα δώσουν για ανάπτυξη στις περιοχές, έρχονται με πολλά επιχειρήματα. Πρέπει επομένως να είμαστε μελετημένοι όταν θα γίνει η δημόσια διαβούλευση, για να μην μπορέσουν και να μπορέσουμε να τους μπλοκάρουμε. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι ο κύριος Θεοπέμπτου, όπως είναι πάντα ευαίσθητος στα συγκεκριμένα θέματα, θα το δούμε όταν θα επαναρχίσουν οι εργασίες της Βουλής. Αλλά εάν προκύψει θέμα, εγώ του έχω εμπιστοσύνη, εάν προκύψει θέμα για έκτακτη συνεδρία, να είναι σίγουρος ότι είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή. Μάλιστα. Κυρία Χριστοφόρου, ναι, θέλετε να πείτε και εσείς κάτι τελευταίο? Ναι.
Κοιτάξτε, αυτή η τεράστια κρατική γη μπορούσε να αξιοποιηθεί διαφορετικά από τις κοινότητες μας. Μπορούσε να κάνουμε έναν αθλητικό κέντρο εκεί, έναν κατασκηνωτικό χώρο. Γι' αυτό η κυβέρνηση πρέπει να προσέχει πάρα πολύ που δίνει μεγάλες εκτάσεις. Κύριε Σοπέμπτο, άρα όλοι θα περιμένουν, ναι, θα τα παρακολουθείτε κι εσείς και μόλις τελειώσει και η δημόσια διαβούλευση θα το πάρετε στην Επιτροπή, έτσι, δεν θα το αφήσετε έτσι? Όχι, σίγουρα ναι, αλλά με την ευκαιρία, επειδή σωστά είχε πει ο κύριος Κέτσιρος, να δείτε ότι η λίστα της, η ιστοσελίδα, συγγνώμη, του Τμήματος Περιβάλλοντος για τις δημόσιες διαβούλευσεις, δεν είναι εύκριστη, μπορεί να πει κάποιο ότι είναι σχεδιασμένη για να μην την χρησιμοποιήσει, για να σε δυσκολεύσει. Και ειδικά ο απλός ο κόσμος, έτσι. Πρέπει να είσαι επιστήμονας για να το. Γίνεται τη σήμερα ημέρα να πατώ για να κάνω σχόλια και να μου κατεβάζει file to web, και να πρέπει να πω εγώ να βρω ένα από τα στοιχεία, να συμπληρώσω φόρμα, και να μην έχει μια φόρμα ηλεκτρονική να συμπληρώσω, και να μπορώ να πω τα θέματα μου και να με ταλαιπωρεί με τον τρόπο. Γίνεται ένα παράδεκτη φόρμα. Γίνεται να μένει σε έναν τόπο να παρακολουθώ ένα θέμα. Δηλαδή αύριο εγώ που με ενδιαφέρει το θέμα να ξέρω να που γίνεται, να μην μπορώ να το παρακολουθήσω. Πότε κάμασαν αλλαγή, πότε ζητήσαν επιπλέον στοιχεία, πότε είναι. Δεν μπορεί να τα παρακολουθάς. Δεν είναι δημοκρατία το πράγμα. Και είναι κάτι το οποίο ο προηγούμενος διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος γνώριζε τις στάσεις που είχα για την ιστοσελίδα. Αλλά δυστυχώς δεν έχουν κάνει τίποτε σημαντικό. Πέραν που το μόνο πράγμα που έκαναν ήταν ότι δεν μπορούσες. Παλιά έβλεπες μια μελέτη, και ήθελα να την στείλω του φίλου μου του Νίκο για παράδειγμα, δεν μπορούσα να πιάσω το link της μελέτης. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ σε και τέτοιο βαθμό. Σε τέτοιο βαθμό. Νίκο, και έτσι ρε, χαράλα. Να στείλω το link της μελέτης. Υπάρχει ένα link, το οποίο παρακάλεσα τον κύριο Σεβέπτου και μου έστειλε, από το κινητό δεν σου ανοίγει από το κινητό. Από το κινητό βγάζει κάτι περίεργα. Πρέπει να ανοίξει τον υπολογιστή για να. Μιλούμε ότι είναι πράγματι αυτή η ιστορία, για να μην μπορέσει ο κόσμος να τη διαβάσει. Μάλιστα. Όλβια Χριστοφόρο, ευχαριστώ και εσάς. Κρατώ ότι και οι τρεις κοινότητες είχατε πει όχι και παραμένετε στόχοι, δεν αλλάξε κάτι. Και θα δούμε τώρα όταν τελειώσει και η δημόσια διαβούλευση, όση η δημόσια διαβούλευση γίνει, έτσι όπως τα λένε και οι δύο βουλευτές, όσο κόσμος καταλάβει και μπορέσει να πει τις απόψεις του. Ευχαριστώ και θα επανέλθουμε και καλές διακοπές, κύριε Θεοπέμπτου, κύριε Κέτσι. Κύριε Χριστοφόρου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή συνέχεια και στους τρεις σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.